Πάμε λίγο και σε ρυθμούς Euro. Χθες σχολιάσαμε τον ΣΥΚ και τα δύο πολύ υπέροχα γκολ. Το ένα ήδη κουβεντιάζεται ακόμα τα 49 μέτρα. Έκανε την έκπληξη για πολλούς και η Σλοβακία που κέρδισε την Πολωνία με 2-1. Το πιάσα, το έλεγες, ναι, διπλό Σλοβακία και σε κοιτούσα περίεργα. Εδώ ναι. Βλέπουμε την εντεκάδα των Σλοβάκων. Και η Πολωνία που είχε Λεβαντόσκι, αλλά δεν είχε Έκανε και δηλώσεις. Mm-hmm. Έκανε και δηλώσεις ο Λεβαντόσκι. Ναι. Έκανε δηλώσεις ότι ξέρεις κάτι, ότι κουρασμένοι είμαστε. Δεν ξέρω αν τις άκουσες, τις διάβασες. Όχι, δεν διάβασα. Ναι. Βέβαια, ότι το ποδόσφαιρο βλέπε μπάλα, το πολύ το βλέπε ο κόσμος, ας πούμε, θα αρχίσει να μην το γουστάρει τόσο πολύ. Mm-hmm. Και δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια μάτς συνέχεια και τα λοιπά, να είμαστε κουρασμένοι, να μας υπολογίζουν. Έβγαλε δηλαδή μετά το μάτς ότι κουρασμένοι είμαστε και αυτό να δικαιολογήσει την ιστορία. Έτσι το βλέπω εγώ. Εδώ και βλέπουμε... όχι άδικο. Ναι, ναι. Εδώ βλέπουμε και τα στατιστικά του παιχνιδιού. 7-8 τα shoot. On target βέβαια υπάρχει η διαφορά. 14-13 αντίστοιχα 24-27. Και 60-40% η κατοχή υπέρ των Πολωνών. Να δούμε λίγο και τις φάσεις από το παιχνίδι. Εδώ είναι το γκολ του Μακ, που είχε και λίγο βοήθεια της τύχης, αφού η μπάλα χτύπησε στην πλάτη του Σέσνη, αλλά εντάξει, είναι πολύ ωραία κίνηση, έτσι. Ναι, μπήκε με τρίπλα, όπως έκανε στον ΠΑΟΚ, στα καλά του. Και εντάξει, τώρα το να το βάλει έτσι σχέδιο, εντάξει, είναι τυχερό, αλλά η κίνηση έγινε. Ναι, η κίνηση έγινε, συμφωνώ. Και υπάρχει ένα και κενό εκεί, βέβαια, μεγάλο. Υπάρχει ένα κενό μεγάλο εκεί, υπάρχουν δύο στόπερ, αλλά τους τρώει τους τρεις με την ατομική ενέργεια και μεγαλώνει το χώρο. Όταν τριπλάρεις, έναν, δύο, μεγαλώνει ο χώρος και έχεις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας. Μπαίνουν και δύο μέσα, ωραία. Ο ένας πρώτο δοκάρι, ο άλλος δεύτερο. Ο άλλος μπαίνει από την άλλη μεριά απ' έξω προς τα μέσα. Ωραία κίνηση. Ήταν ωραία κίνηση, την τελείωσε μόνος του ο Μακ. Υπήρχαν παίκτες που τον στηρίζανε για να δώσει την πάση, αλλά αφού έκανε γκολ, η κουβέντα τελειώνει εκεί. Άμα το είχαν, μπορεί να του τη λέγανε. Σωστό. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο να δούμε. Εδώ είναι η φάση με τον Λίνετι τη Τωρίνο. Ένα τυχερό πλάσε. Μάλλον τζούφιο ήταν, αλλά η μπάλα κατέληξε στα δίκτυα. Ο Ρίμπους είχε την ασίστ του αριστερό μπακ. Και εδώ βλέπουμε Κωσινατρώει γκολ στην καρδιά της άμυνας. Και ο Σκρίνιαρ της Ίντερ, ο κεντρικός αμυντικός, θα χαρίσει τη νίκη στους Σλοβάκους, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν και το γεγονός πως οι Πολωνοί παίζανε με 10 παίκτες λόγω αποβολής. Ένας όμιλος που γίνεται άνω-κάτω με το καλημέρα. Ωραία, έτσι να γίνεται. Και το βράδυ, μιλώντας στοιχηματικά, ο μεγάλος κουβάς αφορούσε την Ισπανία. Όλοι 2-3 γκολ, όλο over 3,5. Ναι. Κοίτα τι έγινε εδώ. Εμένα δεν μ' άρεσε καμιά από τις δύο ομάδες. Ούτε η Ισπανία μ' άρεσε με το μικρή πάσα κτλ. Ο Μωράτα οπωσδήποτε στα τελειώματά του, το Μάνο λέγαμε απαράδεκτος, έπρεπε να το βγάλει πιο μπροστά. Πιο μπροστά πρέπει να το βγάλει και να το στείλει με τα πόδια στο ξενοδοχείο. Κύριο που είδα, δεν μ' άρεσε καθόλου η Σουηδία, παρά το γεγονός ότι πήγε πάντα να το κλέψει. Δεν ταιριάζει το 4-4-2 σε παιχνίδι κλοπής, όταν έχεις ένα παίκτη γέρο, τον παίκτη στα πολλά μέτρα, και ένα παιχταρά στα μικρά μέτρα να σου κάνει παπάδες, τον Ισακ, ο οποίος χαραμίστηκε στο στυλ παιχνιδιού. Δεν με πείραξε ότι αμυνότανε, ότι δεν έκανε pressing η Ισπανία. Ναι. Ότι έκανε άμυνα στα 25-27 μέτρα. Δεν με ενόχλησε καθόλου. Με ενόχλησε ότι όταν δεν έπαιρνε την μπάλα, δεν έβγαιναν πάνω από δύο παίκτες σε χώρους, σε αντεπιθέσεις, και ο ένας είναι ο Μπέρκ. Το Μπέρκ, ο οποίος για μένα έπρεπε να μείνει έξω, να παίξει ο Ισακ με ένα χάφ ακόμα, να κάνει τις άμυνες πιο ψηλά, να πάρει λίγο κατοχή και παραπάνω, μην έχει όλη την μπάλα ή άλλη στα πόδια, και να βγάλει επιθέσεις, αντεπιθέσεις κτλ. Μα είναι χαρακτηριστικό
ότι νωρίτερα στο ραδιόφωνο φίλοι του Ολυμπιακού έστελναν ευτυχώς που ο Μπέρκ μας είχε απαντήσει όχι πριν 2 χρόνια και ήρθε ο Ελαραμπή. Βέβαια. Φαντάζεσαι τον έπαιρνε. Εδώ είναι τα στατιστικά αντίστοιχα με το εντυπωσιακό 85% κατοχή της μπάλας. 17-4 τα σουτ. Οι πάσες 91%. Εντάξει, αυτό οι Ισπανοί το έχουν παραδοσιακά. Να πούμε μόνο ότι οι 4 από τους 24 που είναι στο ρόστερ είναι 30+, που σημαίνει ότι ο Λουίς Ενρίκε έχει ρισκάρει, έχει ανανεώσει πλήρως την ομάδα. Οι 8 είναι από την Άντερ 21. Οπότε είναι, θα έλεγα και λίγο, σε μια μεταβατική περίοδο η Ισπανία. Θα με ένα center for φορμαρισμένο. Ναι. Θα το έπαιρνε τον Μπάσε 1-2-0. Εντάξει, θα τον είχε στον πάγκο. Μωρέ, τον είχε στον πάγκο, αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, εδώ είναι η ευκαιρία με τον Όλμο. Εκεί είναι ωραία απόκρουση. Ναι. Ο Όλσον, εδώ, έτσι. Εδώ, όπως δεν βολεύτηκε ο Σέντερ Φόρ, όπως το λένε, ο Ισακ, ναι, δεν βολεύτηκε. Mm-hmm. Βολεύτηκε ο τερματοφύλακας αυτό το στυλ παιχνιδιού, γιατί η μπάλα παίχτηκε μέσα στην περιοχή του. Ναι. Λένε για τον Όλσεν, γιατί ο Όλσεν και γιατί δεν έπιασε Όλσεν και ο Όλσεν. Είναι καλός κάτω από την εστία, μέχρι εκεί που βλέπεις. Όμως είναι πολύ κακός στα χέρια να μεταβιβάσει, λεπτομένη. Mm-hmm. Είναι κακός στα πόδια να υποδεχθεί και να πασάρει. Είναι κακός στα πόδια να μεταβιβάσει. Εντάξει, χρόνια και εσύ, Ρώμα, πάντως έχει κάνει καριέρα μετά τον ΠΑΟΚ, Όλσεν. Ναι, δηλαδή κάνει καριέρα μετά τον ΠΑΟΚ, αλλά εδώ που λένε γιατί δεν τον κάνατε. Εδώ ο ΠΑΟΚ έπαιζε με αυτόν 4-4-2 ανοιχτούρα και έπρεπε να είναι και λίγο λίμπερο, να είναι λίγο χινόιερ. Mm-hmm. Λίγο. Εκεί ωραία, το χάλασε το έργο. Αυτή είναι η ερμηνεία η δικιά μου, mm-hmm, η ποδοσφαιρική, mm-hmm, για τον τερματοφύλακα. Πάμε λίγο παρακάτω. Η Ισπανία εδώ με τον Μωράτα θα χάσει ευκαιρία. Το τέταρτο αυτό, έτσι δηλαδή. Ορίστε. Από λάθη του στόπερ, όχι του Λίντελοφ, του Ντάνιλσον. Σωστό. Για κλωτσιές. Σωστό. Για κλωτσιές. 4 ατομικά λάθη κάνει ρε Μωράτα. Δηλαδή σου δίνει 4 φορές. Πας με την κόμενα 4 φορές, σου λέει αυτή είναι κρεβατοκάμα. Και εσύ έχεις μεθύσει. Και αντί να πας στην κρεβατοκάμα, να πας στο λούτρο καμπινέ και κάνεις εμετό γιατί είπε σου ίσχυε. Άμα τρελάνεις ρε Μωράτα. Έχεις τρελάθει. Λοιπόν, εδώ είναι αντίστοιχα ο Ίσακ ευκαιρία που είχε ο επιθετικός της Real Sociedad. Πρόσεξε, είναι η ευκαιρία της Σουηδίας. Είναι, ναι. Είναι ο Μπέρκ και ο Μωρά, και αυτός μέσα στην περιοχή. Βγήκαν δύο. Οι άλλοι είναι 20 μέτρα πίσω. Ναι. Κάποια στιγμή ο Σουηδός προπονητής, δευτερόλεπτα, πάει να κάνει και ένα pressing. Άκου τώρα. Βγάζει 4 στο πρέσι. Ποιον? Άκου τώρα να δεις. Μπέρκ, Ισακ, Λάρσον αργός και ο Φόρμερ Ρο, πώς το λένε τον άλλο τον εξτρέμ. Το Φόλσπερκ, ναι. Μπράβο. Πάνε αυτοί οι 4. Σου περνάνε την μπάσα και η πίσω γραμμή ήταν 40 μέτρα πίσω. Mm-hmm. Ας το πρέσινγκ, προς το λένε τον προπονήτη. Ναι. Την ίστα να πούμε. Άσε το πρέσινγκ. Το πρέσινγκ γίνεται να ανεβεί τετράδα στο κέντρο. Είχε την τετράδα στον τερματοφύλακα. Τους 4 μπροστά του είχε μπροστά στον τερματοφύλακα της Ισπανίας και άλλοι μα είναι, μα είναι και η φάση που τη βλέπουμε με 2 επιθετικούς, τον Μπέρκ και τον Ίσακ και 7 Ισπανούς. Λοιπόν, ωραία. Κωστή, ευχαριστώ. Θα τα πούμε πάλι. Θα μελετήσω λίγο αύριο το Σάντος. Ναι, δες λίγο το Σάντος. Δες λίγο Σάντος. Να δω και το βραδινό το ωραίο. Παίξε γκολ. Αύριο θα κάνω στο Ραπτόπουλο στο βράδυ το Ιταλία, γιατί τρέχω με τους τελευταίους χορηγούς, τελειώνει η σεζόν, θα μαζέψω κάνα φράγκο και τα ωραία, λοιπά. Ωραία.